Θέλω να καλημερίσω έναν καλό φίλο στη συχνότητα, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Ιγκλέση, με τον οποίο σε αυτή τη ταραγμένη είσοδο του 24 σε όλα, διότι στη Μέση Ανατολή, παιδιά, μετά το μακελιό στο Ιράν φτάναν 200 νεκροί, τίποτα δεν προμηνύεται ότι θα πάει όπως το φανταζόντουσαν όλοι. Ο Νετανιάχου μια χαρά τραβά από το μανίκι τις ΗΠΑ να γενικεύσει. Έχει και τις δημοσκοπήσεις του, το 5% δεν τον θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Αν γίνουν εκλογές, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ιγκλέση. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα. Και καλή χρονιά εύχομαι. Αν καλή και χρονιά. Τα διηγήματα δεν είναι τα καλύτερα. Κύριε Ιγκλέση, θέλω να ξεκινήσω από το μικρό κάδρο, που είναι η πατρίδα μας, που δένει όμως με τα μεγάλα κάδρα. Διότι χθες το απόγευμα είχαμε ανασχηματισμός που δεν ήταν ανασχηματισμός, ήταν διορθωτική κίνηση, αλλά ήταν ανασχηματισμός. Και την ίδια ώρα είχαμε την πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που ξαναπιάνει το νήμα στη Μέση Ανατολή, θα πάει το Σάββατο στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, που θα δει το Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, και ίσως επιδιώξει να δει και τον Ερντογάν, και αμέσως μετά θα έρθει στα Χανιά, στην οικία του Πρωθυπουργού, σε μια ιδιωτική συνάντηση. Ερώτηση: τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι δυστυχώς η Ελλάδα, με τις ενέργειες της κυβέρνησης, έχει μπει στο πλαίσιο της αμερικανοτουρκικής διαπραγμάτευσης σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και την απόκτηση, την αγορά των F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μπει στο κάδρο διότι έχει συνδεθεί η πώληση των F-16 με την απόφαση για την άδεια, κατά κάποιον τρόπο, από το State Department για την πώληση στην Ελλάδα των F-35. Κοιτάξτε, κυρία Σαχίνη, οι Αμερικανοί ανέκαθεν, από τότε που η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν στο ΝΑΤΟ, φρόντιζαν να υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών μία ισορροπία δυνάμεων, ούτως ώστε να μην, ο ένας από τους δύο να μην αποκτήσει μια υπεροπλία κατά κάποιον τρόπο. Αυτό γινόταν δεκαετίες. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία, λόγω του προβλήματος με το γερασμένο στόλο των αεροσκαφών που έχει, θέλει να αγοράσει 40 καινούρια F-16 Viper και να πάρει τα kit εξυγχρονισμού άλλων 80, δηλαδή συνολικά 120 εξυγχρονισμένα F-16, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρυσώνουν το χάπι στην Ελλάδα ότι σε αυτήν θα δώσουν έναν αριθμό, δεν ξέρουμε πόσα θα είναι αυτά, F-35. Mm. Γίνεται αυτή η απαράδεκτη διαπραγμάτευση, παρόλο που επισήμως οι Αμερικανοί λένε ότι δεν συνδέονται αυτά. Παρόλα αυτά, επί περίπου πάνω από 6 μήνες, δεν στέλνουν στην Ελλάδα απάντηση αν εγκρίνεται η μελλοντική πώληση των F-35. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και αυτή η απαράδεκτη, όπως λέτε, σύνδεση των δύο θεμάτων, που αν η χώρα έπρεπε να έχει F-35 είναι άλλο θέμα, γιατί αν μιλήσετε με ειδικού στην αεροπορία, οι απόψεις δίστανται για τη θεστικότητα. Αλλά ας φύγουμε από αυτό. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση ότι θέλουμε F-35. Ωραία. Λένε κάποιοι, αυτή η παράλογη σύνδεση του αμερικανικού παράγοντα, δηλαδή γίνει αμερικανοτουρκικό, καλά το είπατε, επιτρέπει ακόμη και μια ιδιωτική συνάντηση Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών? Ναι, εφόσον ονομάζεται ιδιωτική, μπορεί να υπάρξει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Mm. Μπορεί να υπάρξει, όπως μπορεί να υπάρξει και επίσημη, δηλαδή να έρθει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Αθήνα και να επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό. Ναι. Και εδώ ο Μπλίνκεν μπορεί να συναντηθεί και με τον Ερντογάν. Μπορεί.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, μπορεί. Το επιδιώκει ο Μπλίνκεν, αλλά ο Ερντογάν δεν έχει απαντήσει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Σωστά το λέω. Δηλαδή, λέει εδώ ο Δημήτρης, κύριε Ιγκλέση, αν δεν μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, εμείς F-35 δεν παίρνουμε. Γίναμε δορυφόρος της Τουρκίας και το ξέρουν όλοι εκτός από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε. Το κρατάνε ως χαρτί οι Αμερικανοί αυτό. Πιθανόν να εγκρίνουν κάποια στιγμή την πώληση των F-35, αλλά τότε θα είναι μια κίνηση της Αμερικής που θα αδυνατίζει και θα υποβαθμίζει την Τουρκία. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να το κάνουν. Προσπαθούν να το συνδυάσουν. Πάρτε εσείς τα 120 F-16 και θα δώσουμε, ξέρω εγώ, 20 F-35 στην Ελλάδα. Προσπαθούν να το συνδυάσουν έτσι. Είναι μόνο αυτό, θα σας ρωτήσω ευθέως, ή μήπως τελικά έρχονται στην Ελλάδα ζητώντας μερικά ακόμη πραγματάκια για να καμφθεί και η αντίρρηση μέχρι τώρα με τα προσχήματα της Τουρκίας για την είσοδο της Σουηδίας. Θέλω να πω, επειδή στείλατε και ένα ενημερωτικό σημείωμα που μου έκανε εντύπωση, ότι αυτό το θαλάσσιο χωροταξικό μου γράψατε. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, προσοχή, γιατί φοβάμαι ότι θα το πάνε πάλι με την τακτική του Σαλαμιού όπως και την ΑΟΣ. Και λέω εγώ, εάν συνυπολογίσει κανείς και τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου, που μάλλον εξυπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα και όχι τον Ερντογάν όπως γράφεται στην Ελλάδα, μήπως εδώ μας προετοιμάζουν για πράγματα που έρχονται. Σίγουρα μας προετοιμάζουν και σίγουρα καλλιεργούν το έδαφος για τις επόμενες εξελίξεις. Τώρα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, όπως είχα γράψει και σε ένα άρθρο μου, είναι ένας εφιάλτης για την κυβέρνηση και γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει. Γιατί είναι εφιάλτης? Διότι ή θα πρέπει να κάνει ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνοντας όλες τις θαλάσσιες εκτάσεις που εν δυνάμει δικαιούται να έχει η Ελλάδα, δηλαδή την ολοκληρωμένη ΑΟΣ της χώρας, όχι μόνο τις δύο περιοχές που έχουμε οριοθετήσει με Ιταλία και Αίγυπτο, που θα πρέπει να περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα που δικαιούται να έχει η Ελλάδα, τα 12 δηλαδή ναυτικά μίλια σε όλη της την επικράτεια. Λοιπόν, αυτό όμως άμα το κάνει θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Τουρκία και θα πετάξει στο καλάθι των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Δηλαδή θα αντιδράσει έντονα η Τουρκία ότι χαλάμε το κλίμα και τις υποσχέσεις για να μην κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Λοιπόν, ή πρέπει να το κάνει αυτό, ή πρέπει να μην κάνει τίποτα όπως μέχρι στιγμής και να παίρνει πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή υπάρχει ο κίνδυνος, αυτό έγραψα, να κάνει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μόνο στις περιοχές που έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ και τις άλλες να πει ότι είναι διεθνή ύδατα και δεν έχω δικαιώματα επί των άλλων περιοχών, ούτως ώστε να μην προκαλέσει την Τουρκία. Αλλά αυτό θα είναι μία επιβεβαίωση των τουρκικών διεκδικήσεων και αιτιάσεων ότι το Αιγαίο Πέλαγος και η Ανατολική Μεσόγειος νότια του Καστελόριζου μέχρι την ΑΟΣ της Κύπρου είναι ειδική περίπτωση και πρέπει να ρυθμιστεί έξω από τις πρόνοιες του δικαίου της θάλασσας. Είναι ένας εφιάλτης για την κυβέρνηση. Δεν μπορεί, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και τα τρία να τα κάνει. Μήπως λοιπόν, κύριε Ιγκλέση, και το ρωτάνε και πολλοί ακροατές, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και υποψιάζεται μερικά πράγματα, μήπως αρχίζουμε αυτό τον εφιάλτη να τον πηγαίνουμε στην εκδοχή που εσείς περιγράφετε, ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Εξ αυτού του λόγου να λέμε ότι και ο εξυγχρονισμός του πολεμικού ναυτικού είναι πεταμένα λεφτά, ενώ τα F-35, που μόνο τις ανάγκες χώρας, από ό,τι έχω ακούσει από αεροπόρους, δεν εξυπηρετούν, αλλά μας δένουν ακόμη περισσότερο στο αμερικανικό άρμα για τις μεγάλες παγκόσμιες συγκρούσεις. Θα το δούμε μετά αυτό. Μήπως λοιπόν λέμε πεταμένα λεφτά αυτό που εμπεδώνει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στους θαλάσσιους χώρους, αν οριοθετήσεις ΑΟΣ, αν κάνεις 12 ναυτικά μίλια,
Είναι η απάντηση. Γι' αυτό τα θεωρούμε πεταμένα λεφτά. Η Τουρκία, από τη διακήρυξη της Αθήνας. Ακούστε λίγο. Η Τουρκία, μετά τη διακήρυξη της Αθήνας, ανακοίνωσε πρόγραμμα νέων 15 φρεγατών, παρακαλώ πολύ. Ναι. Γιατί η Τουρκία έχει εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ενώ εμείς τη διαλύουμε. Κάθε χρόνο βγάζει μία κορβέτα. Δεν ξέρω τώρα, κάθε 1,5 χρόνο βγάζει μία φρεγάτα. Τα εξοπλίζει αυτά με πολλά συστήματα εγχώριας παραγωγής. Έχει ανεπτυγμένη, όπως ξέρουμε, τη βιομηχανία των drones και αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα δικά της. Μάλιστα. Πέρα από όλα αυτά. Δηλαδή θα σας πω το εξής, ότι στις φρεγάτες Μπελαρά που έχουμε παραγγείλει τις τρεις, δεν βάλαμε εκτοξευτή για σκάλπ να βάλε πάνω. Οι Γάλλοι μπορούσαν να το βάλουν αυτό, δηλαδή αντί να έχει 36 μου φαίνεται, αντιεροπορικές συστοιχίες για άμυνα αντιεροπορική, να έχει και δύο με σκάλπ ναβάλ. Η σκάλπ ναβάλ είναι πυραυλή κρούζ που εξαπολύονται από πλοία, θεωρούνται στρατηγικό όπλο διότι έχει μεγάλο πυρηνικές. Λοιπόν, δεν επίεσε η ελληνική πλευρά να τοποθετηθούν αυτά, δεν ξέρω τη θέση της Γαλλίας επ' αυτού, που θα ήταν μια μεγάλη έτσι, αναβάθμιση της δύναμης πυρός της χώρας. Άρα έχουμε σκάλπ στα Ραφάλ και στα Μιράζ. Άρα, αλλά κύριε, αυτά είναι μικρότερης ακτίνας. Άρα κύριε Ιγκλέση, δικαιούμαι να εικάσω ότι ο εξυγχρονισμός του ναυτικού θεωρείται πεταμένα λεφτά αφού δεν έχει πρόθεση να υπερασπιστείς ΑΟΣ χωροταξικό. Μετά την παραγγελία των Μπελαρά είχαν πει και κυβερνητικά στελέχη ότι θα παραγγείλουμε και 4 κορβέτες, τις οποίες θα ναυπηγούσαμε τουλάχιστον τις 4, τις 3 σε ελληνικά ναυπηγεία. Ναι. Το πρόγραμμα αυτό σταμάτησε. Μάλιστα. Ουσιαστικά έχει παγώσει. Άρα εγώ επιμένω, κύριε Γκλές, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν δεν έχεις πρόθεση να υπερασπιστείς ΑΟΣ χωρικά ύδατα, να κάνεις χωροταξικό, γιατί να εξοπλίσεις το πολεμικό σου ναυτικό την ίδια ώρα που η Τουρκία δίνει τέτοια στρατηγική σημασία στη γαλάζια πατρίδα και μας λέει ότι η βιομηχανία δεν είναι μόνο οι εξαγωγές. Βιομηχανία είναι να παράξεις για να υποστηρίξεις την κατοχύρωση των δικαιωμάτων σου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει η Τουρκία. Βέβαια. Μάλιστα. Εξάλλου από την εποχή του βιβλίου του Νταβούτογλου, το στρατηγικό βάθος, εκεί μέσα γράφει ο Νταβούτογλου ότι μια χώρα που δεν παράγει τα δικά της τάγκς, τα δικά της πλοία και τα δικά της αεροπλάνα είναι εξαρτημένη από αυτούς που τα παράγουν. Το λέει ο Νταβούτογλου από τότε, από τις αρχές του 2000. Λοιπόν, η Τουρκία έχει πάρει αυτή την πορεία και βεβαίως σωστά είπε ο κύριος Δένγιας πρόσφατα ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα προγράμματα εξοπλισμού και να δώσουμε έμφαση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτό είναι έχει μια προοπτική πάρα πολλών ετών, πάνω από δεκαετία, για να μπορέσουν αυτά τα οπλικά συστήματα να ενταχθούν στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές από κυβερνητικής πλευράς ότι απευθυνόμεθα στην Τουρκία με πρόθεση κατευνασμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το λένε κιόλας, δηλαδή όλα αυτά, και η διακήρυξη των Αθηνών έρχεται να το επιβεβαιώσει. Και το κρίσιμο είναι ότι η διακήρυξη των Αθηνών, όπως έγινε, είναι επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα δεν θα θίξει το υπάρχον status quo που υπάρχει. Δηλαδή δεν θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, δεν θα ανακηρύξει ΑΟΣ, δεν θα επιχειρήσει να οριοθετήσει ΑΟΣ πέρα από τον 28ο με την Αίγυπτο και να συναντήσει την ΑΟΣ της Κύπρου. Τίποτα από όλα αυτά, λέει η διακήρυξη των Αθηνών, δεν θα κάνει η Ελλάδα για να μην υπονομεύσει το κλίμα. Το κλίμα της φιλίας κτλ. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Η θέση η ελληνική, όπως έχει διατυπωθεί πολλές φορές, είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αγοράσει η Τουρκία
και να εξυγχρονίσει 120 F-16. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα την Ελλάδα. Τι θα πει δεν την αφορά άμεσα? Αν ο άλλος γίνει αστακός δεν την αφορά άμεσα? Και ο κύριος Συρίγος. Ναι. Θα σας πω το εξής, επειδή ήρθε το θέμα αυτό στη δημοσιότητα προημερών. Ο κύριος Συρίγος έχει κάνει κι άλλο ένα τέτοιο παρεμφερές με το προχθεσινό ατόπιμα. Στις αρχές του Γενάρη πέρσι, πριν ένα χρόνο δηλαδή, είχε πει ότι η Ελλάδα θέλει να πάρει η Τουρκία, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλει να πάρει η Τουρκία τα F-16 και πρόσθεσε σε βάθος χρόνου. Και το είχε δικαιολογήσει αυτό λέγοντας ότι αν η Τουρκία παίρνει αμερικανικά όπλα, τότε θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς και δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Ναι, αλλά η Τουρκία όλα της τα αεροπλάνα είναι αμερικανικά μέχρι σήμερα. Δεν έχει άλλα αεροπλάνα, όλα είναι αμερικανικά. Την ελέγχαν οι Αμερικανοί όταν πρόβαλε τις διεκδικήσεις και, και έκανε τις υπερπτήσεις πάνω από το ελληνικό έδαφος. Καλά. Κύριε Γκλέση, μην κουράζεστε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι για την παράκαψη της συνθήκης της Λοζάνης ενδιαφέρονται οι Τούρκοι και τους λέγαμε και αναθεωρητές. Κάναμε λάθος. Ενδιαφέρεται και ο κύριος Συρίγος με έναν τρόπο. Κατά 97%. Όχι, να τα λέμε όλα, γιατί όταν. Ακούστε, κύριε Γκλέση, θέλω να είμαι καθαρός, όχι σε εσάς, στους ακροατές. Όταν λέγαμε για τις μεγάλες κολοτούμπες της κυβέρνησης Τσίπρα και των κυβερνητικών, να λέμε και για τις μεγάλες κολοτούμπες καθηγητών που γράψαν βιβλία υπόδειγμα και πώς μέσα σε 4-5 χρόνια έχουν κάνει την κολοτούμπα της ζωής τους ως πολιτικοί. Με συγχωρείτε. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος με τον κύριο Συρίγο. Την πρώτη φορά πέρσι το Γενάρη του είχα γράψει ένα άρθρο και έλεγα οφειλόμενη απάντηση στον κύριο Συρίγο τότε με τα F-16 που σας είπα. Τώρα άκουσα την αρχική του συνέντευξη στο Sky που την έδωσε. Εκεί λοιπόν γινόταν μια συζήτηση για τα εξοπλιστικά για το νέο αεροπλάνο που ετοιμάζουν οι Τούρκοι, δικό τους πέμπτης γενιάς αεροπλάνο κτλ. Είπανε για τα όπλα, για την αμυντική βιομηχανία και όλα αυτά. Και ήρθε και το θέμα της αποστρατευτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Συρίγος είπε αυτό που... Δηλαδή ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι παροχημένη, αναφερόμενος στο θέμα που βάζει η Τουρκία, δηλαδή την αποστρατευτικοποίηση των νησιών. Σε αυτό αναφερότανε. Αλλά... Με συγχωρείτε κύριε... Κύριε Γκλέση, μπορείτε να μου υποδείξετε στη συνθήκη της Λοζάνης το συγκεκριμένο άρθρο αποστρατιωτικοποίηση των νησιών? Μιλάει πιθανά. Όχι, δεν μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση. Άρα, μιλάει για περιορισμένη άλλο αυτό. Οχυρών. Ακούστε κύριε Γκλέση, δεν θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά εγώ το αφήγημα, ναι, το αφήγημα, το εξυπνακίστικο καθηγητών που γίναν πολιτικοί, με συγχωρείτε, δεν θα το πάρω. Να μας υποδείξει το άρθρο ο κύριος Συρίγος στη συνθήκη της Λοζάνης και όχι των Παρισίων που μιλάει για το καθεστώς των νησιών της Δωδεκανήσου, στη συνθήκη της Λοζάνης να μας υποδείξει που μιλάει για αποστρατιωτικοποίηση, πρώτον. Δεύτερον, να μας πει έληξαν αυτά τα θέματα μετά τη στρατιωτικοποίηση των στενών. Τρίτον και σημαντικότερον, αν είναι παροχημένο όλο αυτό το σύμφωνο η συνθήκη της Λοζάνης κατά 97%, με συγχωρείτε, παροχημένο σήμερα με βάση το Σύνταγμα είναι και το αρχικό κείμενο στο όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας. Να το καταργήσουμε νομικώς. Το λάθος του κυρίου Συρίγου, το οποίο το επαναλαμβάνει, σας λέω για δεύτερη φορά, είναι ότι νομίζει ότι μιλάει σε ένα επιστημονικό ακροατήριο 10 ανθρώπων. Και ενώ μιλάει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας. Νομίζει ή ξέρει πολύ καλά για λογαριασμό ποιο το γιατί, κάνει. Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, το κρίσιμο είναι ότι όταν λες, όπως είπε ο Συρίγος, ότι το 97% του περιεχομένου της συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένο, τότε δίνεις δικαίωμα στον Τούρκο να έρθει και να σου πει: «Βρε παιδί μου, αφού το σύνολο σχεδόν είναι παροχημένο, έλα να την αναθεωρήσουμε». Είναι παροχημένο και για την Ήμβρο και την Τένεδο. Βέβαια. Γι' αυτό είπα, δεν μας φτάνανε οι Τούρκοι, έχουμε και τον κύριο Συρίγο. Αλλά ο κύριος Συρίγος δεν το έκανε για τον Ερντογάν. Εκεί διαφωνώ με πολλούς κονδυλοφόρους. Ήξερε για ποιον το έκανε. Αυτό λέω. Ναι.
Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή αναθεώρησης ή εξυγχρονισμού, όπως έλεγε ο Ερντογάν, της συνθήκης της Λοζάνης. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης, πέρα του ότι συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες, καθορίζει τα σύνορα της Τουρκίας, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με τη Βουλγαρία, την Περσία κτλ. Δηλαδή πρέπει να έρθουν όλες αυτοί και να συμφωνήσουν κτλ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο κύριος Συρίγος δεν είναι πολιτικός και δεν καταλαβαίνει ότι μια λέξη λάθος να πει. Δεν είναι πολιτικός. Πολιτικότατος είναι. Υφυπουργός υπήρξε, βουλευτής είναι. Δεν έχει τέτοια άπαξ και πας στο Χαλκιδιό χωρίς να σου τραβάνε, που λέμε εδώ στην Κρήτη, το μανίκι. Άμα δεν θες χτύπους, δεν πας στο Χαλκιδιό. Άμα θες χτύπους, θα τις υποστείς. Κύριε Ιγκλέση, δεν θα μείνω εκεί. Νομίζω ότι είπατε τη, και σωστά κατά τη γνώμη μου, επί του θέματος αυτού. Θέλω να ανοίξουμε όμως λίγο το κάδρο σήμερα, διότι τα πράγματα στο Μεσανατολικό παίρνουν μία τροπή σιγά σιγά, η οποία γίνεται, κακοφορμίζει το πράγμα. Δεν μας φτάνει το σφαγείο στη Λωρίδα της Γάζας, δεν μας φτάνει τι έγινε στο Λίβανο. Είχαμε το χθεσινό χτύπημα στο Ιράν, που όλοι καταλαβαίνουν τι έχει γίνει. Έχουμε την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα ο κύριος Μπορέλ λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε το χτύπημα στη Βηρυτό. Μάλιστα, με το νούμερο 2 της Χαμάς εκεί. Ο κύριος Μπορέλ λέει να στείλουμε και ναυτική δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ιρανοί στέλνουν πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ωραίος κόσμος. Κύριε Σαχίνη. Πόλεμος πάντων μεν πατήρ, πάντων δε βασιλεύς. Από τον Ηράκλειτο. Λοιπόν. Έχουμε πόλεμο. Πόλεμο ο οποίος παίρνει διάφορες μορφές ανάλογα με τους υπολογισμούς των εμπλεκομένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα, πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί μπορεί να οδηγήσει και κάπου και από λάθος, όχι επειδή σχεδιάστηκε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κρίση ύπαρξης. Πρέπει να πολεμήσει δηλαδή. Αλλιώς θα διαλυθεί σαν κράτος, θα αποσυνδεθεί. Έγινε αυτό που έγινε με την επίθεση της Χαμάς και άρχισε η απάντηση του Ισραήλ. Μέχρι τώρα οι άλλοι δρόντες στην περιοχή και κυρίως το Ιράν μέσω της Χεζμπολάχ κράτησαν μία επιφυλακτική στάση, δηλαδή η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο δεν μπήκε στον πόλεμο. Έριχνε κάποιες ρουκέτες κατά διαστήματα και αυτό ήταν όλο. Τώρα έγινε αυτό το χτύπημα στη Βηρυτό, όπου σκοτώθηκε ο υπαρχηγός της Χαμάς. Απειλούν οι της Χεζμπολάχ ότι αν κηρύξει το Ισραήλ πόλεμο στο Λίβανο, αλλά το Ισραήλ δεν πρόκειται να κηρύξει τον πόλεμο στο Λίβανο. Το Ισραήλ θα κάνει, κύριε Σαχίνη, αυτό που έκανε και το 1972 με τη σφαγή των αθλητών του Ισραήλ στο Μόναχο από το Μαύρο Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα κυνηγάει σε κάθε χώρα του κόσμου όταν βρίσκει και θα σκοτώνει τα στελέχη της Χαμάς. Είτε στην Ευρώπη, είτε στην Τουρκία, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έκανε το 72. Μετά την επίθεση και το θάνατο των Ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα το κάνει και τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το λέει και η κυβέρνηση. Το λένε και όλοι, δηλαδή και ο Νετανιάχου να φύγει και οι άλλοι που θα έρθουν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική. Τώρα, υπάρχουν οι Χούθοι κάτω στο νότιο τμήμα της Ερυθρέας Θάλασσας, οι οποίοι εξοπλίζονται από το Ιράν. Εκεί πιθανόν οι Δυτικοί, οι Αμερικανοί δηλαδή κυρίως, να επιχειρήσουν μία επίθεση αεροπορική, πυραυλική, προκειμένου να αποστερήσουν από τους Χούθη τη δυνατότητα να εξαπολύουν πυράβλους.
δεν θα επέμβουν στο έδαφος στρατιωτικά, αλλά αεροπορικά θα προσπαθήσουν να... Αυτό είναι μια πιθανότητα. Γι' αυτό ζήτησαν και από τους Χούθη να σταματήσουν, διότι επηρεάζουν την παγκόσμια ναυτιλία και το εμπόριο, να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Όλοι παίζουν με τις ισορροπίες. Προσπαθούν δηλαδή να δράσουν μέχρι τα όρια τους, μέχρι εκεί που τους παίρνει, χωρίς να προκαλέσουν τη μήνη του αντιπάλου. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε κύριε Γκλέση, σας ακούω τόση ώρα. Η Μοσάντ φαίνεται ότι έχει αναλάβει την εκαθάριση ηγεσίας της Χαμάς. Ναι. Από την άλλη πρέπει να πω ότι ο Ισραηλινός στρατός στη γραμμή Συρίας-Λιβάνου χτυπά τη Χεσμπολάχ, αλλά αυτά εντάξει, υπάρχει και κάτι ακόμη. Αν δηλαδή το Ισραήλ έχει κρίση ύπαρξης, με συγχωρείτε, 22.000 νεκροί στη λωρίδα της Γάζας δεν είναι κρίση ύπαρξης ενός λαού σε συνθήκες χρόνιου εγκλισμού του και περιορισμού του? Και δεν μιλάμε εδώ για τη Χαμάς. Εδώ δεν ακούγεται κουβέντα. Και να σας πω και κάτι, ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο στην Ευρώπη με τέτοια εκατόμβη στη λωρίδα της Γάζας κάποια χτυπήματα μπορεί να χρεωθούν για να παρακινηθεί και η Ευρωπαία και η Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό, μπορεί να στηθούν, να το πω έτσι, στο όνομα ακραίων οργανώσεων χωρίς να είναι αυτές στην ουσία? Ναι, προβοκάτσεις μπορούν να γίνουν. Μάλιστα. Άρα θέλω να σας πω. Και από τις δύο πλευρές. Βεβαίως, βεβαίως και από τις δύο. Σε ένα πόλεμο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί ηθικοί στον πόλεμο. Όχι. Το πόλεμο είναι ποιος θα νικήσει τον άλλον. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη εδώ. Στη Γάζα υπάρχει μια ανθρωπιστική τραγωδία. Μια ανθρωπιστική τραγωδία. Χιλιάδες άμαχοι σκοτώνονται, παιδιά. Άλλοι τραυματίες πεθαίνουν από τα τραύματά τους. Δεν υπάρχει περίθαλψη, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι εμπόλεμη ζώνη όλη η Γάζα. Όλη η Γάζα. Αλλά από την άλλη πλευρά θα πει κάποιος, και τι θα έκανε το Ισραήλ μετά την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου? Θα έκανε χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να βρει τους μαχητές της Χαμάς, να τους σκοτώσει μόνο αυτούς? Είναι ένας πόλεμος που γίνεται μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή που δεν υπάρχουν πια άμαχοι εκεί. Όλοι είναι υποψήφοι να πεθάνουν. Να πεθάνουν. Όλο αυτό λοιπόν το κουβάρι θεωρείται ότι είναι στα πλαίσια ενός ακόμη μεγαλύτερου κάδρου σε συνδυασμό με την εξέλιξη στην Ουκρανία? Δηλαδή τα δύο αντίπαλα, να το πω έτσι, στρατόπεδα στο ένα πολυπολικό κόσμο που έχει μέσα και την οικονομία, όπου εκεί θα τη δούμε στο τέλος. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ναι. Υπάρχει μία σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή, εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τη λέξη Δύση, γιατί αυτό που λέμε Δύση περιλαμβάνει και άλλες χώρες, ας πούμε, οι οποίες δεν είναι δυτικές χώρες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, αυτή είναι σύμμαχοι των Αμερικανών, ας πούμε. Υπάρχει όμως μία σύγκρουση η οποία περιλαμβάνει από τη μια μεριά τις χώρες που έχουν ενταχθεί στην παγκοσμιοποίηση και στις χώρες που είναι εκτός αυτής. Και τέτοιες χώρες είναι η Ρωσία και η Κίνα με ένα ιδιόμορφο τρόπο. Λοιπόν, ο καθένας από αυτούς τους αντιπάλους προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα αδύναμα σημεία του άλλου, να ενεργήσει εκεί που ο άλλος είναι αδύναμος και να πετύχει πόντους προώθησης. Το Ιράν, παραδείγματος χάρη, είναι ένας αντίπαλος όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για ολόκληρη τη Δύση, όπως τη λένε, τη Δύση και τους Αμερικανούς. Το θέμα είναι ότι το Ιράν είναι μια ισχυρή περιφερειακή χώρα και είναι πολύ δύσκολο να εξοντωθεί, να ανατραπεί το καθεστώς της και να ενταχθεί στο σύστημα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες χώρες, όπως η Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, οι οποίες είναι αντίπαλες του διεθνού συστήματος της παγκοσμιοποίησης που έχει κυριαρχήσει και δέχεται ισχυρές πιέσεις.
Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή ενταγμένη, είναι η κύρια αιχμή της παγκοσμιοποίησης κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή είναι η περιοχή αυτή, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει υποβαθμίσει την ανεξαρτησία των κρατών μελών της. Δηλαδή όλες οι χώρες και η Ελλάδα ιδιαίτερα έχουν εκχωρήσει μεγάλα τμήματα της εθνικής κυριαρχίας τους στην Κομισιόν, στο Διευθυντήριο των Βρυξελών. Έχουν ανοίξει τα σύνορά τους στα προϊόντα που παράγονται σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει δασμολογική προστασία της εγχώριας παραγωγής και επιπλέον οι χώρες της Ευρωζώνης έχουν χάσει και την νομισματική τους κυριαρχία. Δεν έχουν δικό τους νόμισμα, δεν εκδίδουν δικό τους νόμισμα και εξαρτώνται από τη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση σε αυτό το επίπεδο. Αν δηλαδή δείτε τις δηλώσεις του Πούτιν κατά καιρούς, το επισημαίνει αυτό. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο από την Τουρκία έρχονται στην Ελλάδα και από την Τινησία πάνε στην Ιταλία. Δεν είναι μόνο αυτό. Μεγάλο τέτοιο πρόβλημα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 500-600 χιλιάδες άνθρωποι συνοστίζονται στα σύνορα Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών να μπουν στην Αμερική. Λοιπόν, η μετανάστευση είναι ένας παράγοντας που διαλύει την εθνική συνοχή. Δηλαδή είναι ένας παράγοντας που κάνει τα κράτη-έθνη να γίνονται πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Και όταν γίνονται πολυπολιτισμικές κοινωνίες δεν έχουν κοινά εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι αυτό που θέλει η παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει κράτη-έθνη με εθνική ταυτότητα και με συμφέροντα ιδιαίτερα. Θέλει μια κοινή αγορά καταναλωτικών προϊόντων ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, πολιτιστικού στάτους κτλ. Έτσι πολύ γρήγορα σας είπα το πλαίσιο το παγκόσμιο. Υπάρχουν πολλές πτυχές βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές. Ανάμεσα όμως και ανεξάρτητα από αυτές τους δύο κόσμους, να το πω έτσι, και στον ένα και στον άλλον, αυτό που διευρύνεται, κύριε Γκλέση μου, είναι η βαθιά οικονομική και κατ' επέκταση κοινωνική ανισότητα μεταξύ των λίγων και των πολλών. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η ανισότητα ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού συστήματος. Η παγκοσμιοποίηση μεταφέρει αυτή την ανισότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι μέσα μόνο στο πλαίσιο μιας χώρας όπως ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες πριν από το 90, ας πούμε. Μεταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης, της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, είναι σωστά να το λέμε, υποστηρίζουν και μέχρι ενός σημείου έχουν και κάποιο δίκιο, ότι η παγκοσμιοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στις χώρες του τρίτου λεγόμενου κόσμου να αποκτήσουν κάποιες βιομηχανικές επιχειρήσεις, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, διότι τα εργοστάσια φύγανε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και την Ιαπωνία και πήγανε σε χώρες του τρίτου κόσμου για να εκμεταλλευτούν τα φτηνά μεροκάματα και τις πρώτες ύλες που υπήρχαν εκεί. Αλλά παράλληλα δημιούργησε συνθήκες υποβάθμισης και κοινωνικής ανισότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Γιατί πλούσιοι επιχειρηματίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν υπάρχουν πια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Υπάρχουν στην Ινδία. Υπάρχουν στις αραβικές χώρες, κεφάλαια τεράστια. Δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική και στην Ευρώπη ελέγχονται από τα κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και άλλων τέτοιων χωρών. Υπάρχουν τεράστιες επιχειρήσεις στην Ινδία πια, πολιτικές ινδικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, δημιουργείται μια παγκόσμια αγορά όπου τα κεφάλαια κινούνται ελεύθερα, πάνε από τη μία χώρα στην άλλη και καθορίζουν ποια χώρα θα προοδεύσει περισσότερο, ποια θα χρεοκοπήσει κτλ. Οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται στις χώρες με τη φτηνότερη δυνατή παραγωγή, δηλαδή φτηνή ενέργεια, φτηνά εργατικά, περιορισμένη περιβαλλοντική προστασία, όπου τους συμφέρει δηλαδή, και τα προϊόντα
διακινούνται ελεύθερα από όλες τις χώρες προς όλες τις αγορές. Όπου παράγονται φτηνά πηγαίνουν στις άλλες χώρες, καταστρέφοντας έτσι την εθνική παραγωγή, δηλαδή τις εθνικές επιχειρήσεις, και υποβαθμίζοντας τα επίπεδα των αμοιβών των εργαζομένων. Αυτοί που κάποτε θεωρούνται στις ανεπτυγμένες χώρες προνομιούχοι εργαζόμενοι και εργατική αριστοκρατία, υποβαθμίζονται προοδευτικά. Γι' αυτό βλέπετε και όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη ιδιαίτερα, με διάφορα κόμματα κτλ. Και βεβαίως η μετανάστευση, η οποία φέρνει φτηνά εργατικά χέρια στις ανεπτυγμένες χώρες και κρατάει έτσι, περιορίζει τις αυξήσεις των μισθών των πιο ανεπτυγμένων χωρών. Όλα είναι αλληλένδετα, κύριε Σαχίνη, και όλα αλληλοεπηρεάζονται. Εκείνο το οποίο είναι το βασικό είναι να αντιληφθούμε τη διαχωριστική γραμμή. Και η διαχωριστική γραμμή είναι η γραμμή μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και εκείνων των χωρών, κρατών, που θέλουν να διατηρήσουν την εθνική τους οικονομία, την εθνική τους ταυτότητα και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν ένα έθνος κατά κάποιον τρόπο. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, με δεδομένο το ότι ό,τι συνιστά αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχει μορφοποιηθεί πλήρως, αυτό το σχήμα των BRICS σε ποσοτικά, αριθμητικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, είτε δημογραφικά, είτε οικονομικά σε επίπεδο ΑΕΠ, είτε σε ενεργειακούς πόρους, είναι πολύ ανώτερο αυτού που ορίζουμε ως δυτικός κόσμος. Αρκεί να πει κάποιος ότι τα 10 κράτη των BRICS αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου αυτή τη στιγμή. Σε πληθυσμό είναι 2,5 δισεκατομμύρια περισσότερο από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Λέω κάποια έτσι δεδομένα. Σας λέει κάτι για το μέλλον? Ναι, μόνο που είναι αμφίβολο αν οι BRICS θα αποτελέσουν ένα ενιαίο μπλοκ. Ναι, αυτό το είπα και εγώ, ότι έχουμε μια μορφοποίηση, αλλά δεν φαίνεται για την ώρα. Ναι, δεν φαίνεται. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και επίσης δεν ξέρουμε αν κάποιες χώρες από αυτές των BRICS με αλλαγή κυβέρνησης περάσουν στο... άλλο μπλοκ, ε? Στο άλλο μπλοκ, βεβαίως. Επίσης μεταξύ τους υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ινδίας, παραδείγματος χάρη. Σωστό. Στερούνται του ενιαίου νομίσματος, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορούν να αποτελέσουν ένα πόλο απέναντι στον πόλο του δολαρίου, γιατί το δολάριο είναι ένας πόλος που αφορά και άλλες χώρες, δηλαδή στη Βραζιλία παραδείγματος χάρη. Είναι το κύριο συνάλλαγμα μας. Πρέπει να αποκτήσουν κοινό νόμισμα. Πολύ δύσκολα πράγματα και σε βάθος χρόνου. Αντίθετα, αποτελεί ήδη μία προσπάθεια μεγαλύτερης ανεξαρτησίας αυτών των χωρών, συνεργασίας μεταξύ τους, για να πετύχουν επιμέρους στόχους τους. Είναι μια θετική εξέλιξη. Να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πόσο γρήγορα μπορεί να φτάσει κάπου. Είναι ανοιχτό αυτό. Έχετε δίκιο. Διάβαζα προημερών, παραδείγματος χάρη, ότι ρωσικά πετρελαιοφόρα που μεταφέρανε πετρέλαιο στην Ινδία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν και να αδειάσουν το πετρέλαιο, να εκφορτώσουν το πετρέλαιο, διότι οι Ινδοί ήθελαν να τους πληρώσουν με το νόμισμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και όχι με δολάρια. Και αναγκάστηκαν να φύγουν, να επιστρέψουν ή να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια πράγματα που με μια κουβέντα μπορούμε να πούμε ότι η κυριαρχία των Αμερικανών βασίζεται στο δολάριο. Το δολάριο είναι αυτό το νόμισμα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να εκδίδουν το δολάριο οι ίδιοι και όλος ο κόσμος
να συναλλάσσεται στο εξωτερικό του εμπόριο με το δολάριο. Το δολάριο είναι το κλειδί της ηγεμονίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η λίρα Αγγλίας ήταν η βάση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Οι αναλυτές, κύριε Σαχίνη μου, που βγαίνουν και μιλάνε για τα διεθνή θέματα, οι περισσότεροι παραγνωρίζουν το οικονομικό σκέλος της ισχύως. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα όπλα, δεν είναι μόνο ο πληθυσμός, δεν είναι, είναι και η οικονομία, και η οικονομία εξαρτάται από το νόμισμα. Είναι πολύ, πάρα πολύ καθοριστικός παράγοντας. Το ότι οι Αμερικανοί, παραδείγματος χάρη, ξοδεύουν για αμυντικές δαπάνες όσο ξοδεύουν οι 10 επόμενες χώρες του κόσμου. Δηλαδή η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, δεν θυμάμαι και ποιες άλλες, η Ιαπωνία. Λοιπόν, οι Αμερικανοί μόνοι τους ξοδεύουν όσο ξοδεύουν οι 10 αυτές χώρες μαζί. Γιατί έχουν το δολάριο και μπορούν και το κάνουν. Δεν πάνε να έχουν λοιπόν νέο ρεκόρ στο χρέος 34,3, κόβουν και έχουν και τα κανόνια για να κόβουν. Αυτό μας λέτε. Αυτό το, και το χρέος αυτό, να πούμε παρεπιπτόντως, θεωρείται το πιο αξιόπιστο στον κόσμο. Δηλαδή αν θέλεις να πάγεις ένα ομόλογο και να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει ο εκδότης του και να μην σε πληρώσει, παίρνεις ομόλογο αμερικάνικο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσει η Αμερική. Λόγω του παγκόσμιου ρόλου του δολαρίου. Νίκος Συγκλέσης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική συζήτηση σήμερα, το πρωί της Πέμπτης. Θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλημέρα. Ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, κύριε Συγκλέση. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Επίσης.